Ο κύριος Αντωνογιαννάκης από την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Κύριε Κοντοζαμάνη, σήμερα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών η καταγγελία ότι υπάρχει εν μέσω πανδημίας απλήρωτη υπεροριακή εργασία των υγειονομικών. Έχετε προβλέψει να πληρωθούν οι εφημερίες τους και επίσης συζητάτε ως Υπουργείο την ανάγκη που έχει τεθεί από πολλές πλευρές μισθολογικής αναβάθμισης των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού και ένταξής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό για τη θωράκιση του ΕΣΥ? Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ούτε πρόκειται να αφήσει απλήρωτη καμία υποχρέωση απέναντι στους υγειονομικούς. Μάλιστα έδωσε και οικονομική ενίσχυση, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας να μην πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Για να κάνω λίγο πιο τεχνική την απάντησή μου, πιστεύω ότι ο δημοσιογράφος που ρωτάει και ο συντάκτης του άρθρου θα το καταλάβουν, και επειδή λειτουργούμε με νόμους και κανόνες, το θέμα των πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού προσωπικού είχε ρυθμιστεί από τη δική μας κυβέρνηση πέρσι τον Οκτώβρη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και τις επόμενες ημέρες θα το ξαναρυθμίσουμε για τις επιπλέον πρόσθετες εφημερίες που έχει κάνει το ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι και σήμερα. Επομένως δεν τίθεται κανένας λόγος ανησυχίας. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Επειδή υπάρχει ένα όριο που μπορεί μια υγειονομική μονάδα να κάνει κάποιες πρόσθετες εφημερίες, που είναι το 9% των εφημεριών στο σύνολο των εφημεριών, το ποσοστό αυτό το αυξήσαμε στο 15%. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το 15% για την περίοδο της πανδημίας. Καμία υγειονομική περιφέρεια δεν έχει ξεπεράσει ποτέ αυτό το 15%, άρα το έχουμε αυξήσει ακόμα παραπάνω από όσο πιθανώς να χρειαστούμε λόγω των αυξημένων αναγκών την περίοδο αυτή της πανδημίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά, και επειδή αναφέρεται ο δημοσιογράφος στα βαρέα και ανθυγιεινά, υπάρχει μια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί, η οποία προβλέφθηκε με νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία έχει συσταθεί προκειμένου να αξιολογήσει η χορήγηση βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέχρι το τέλος Ιουνίου η Επιτροπή αυτή θα έχει καταλήξει στα συμπεράσματα και θα είμαστε σε θέση τότε, αξιολογώντας το πόρισμα της Επιτροπής αυτής και μέσα από διάλογο και με τους συνδικαλιστικούς φορείς του τομέα της υγείας, να καταλήξουμε στο πώς θα προχωρήσουμε.